Καταρχάς να πω και το σώμα ότι ενημέρωσα τον κύριο Πρόεδρο για το αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι επικεφαλής των άλλων συνδυασμών, δεν τους κρίνω. Αλλά δηλαδή γίνεται 15 μέρες ο Δήμος της Αθήνας να συζητιέται για τις προθέσεις του Δημάρχου του να αναλάβει εν δυνάμει πρόεδρο στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, της προοδευτικής διακυβέρνησης κλπ. Να δίνονται συνεντεύξεις, δηλώσεις, άρθρα, να ανταλλάσσονται μαχαιρώματα, τέτοια και άλλα. Έχω εδώ αποδελτίωση σοβαρή για το τι έχει γραφτεί και τι έχει υποθεί. Και εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο να μην απασχολείται. Δεν το αφορά οι προθέσεις του Δημάρχου που ακόμα δεν έχει κλείσει 6 μήνες θητεία. Δεν το αφορά δηλαδή η λογική το πρωί Δήμαρχος, το απόγευμα υποψήφιος ή υποψήφιος πρόεδρος στο κόμμα μου. Και ξέρετε, το λέμε εμείς οι οποίοι σταθερά λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το ανεξάρτητο, το αυτοδιοίκητο. Στους Δήμους υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν εκπρόσωποι κομμάτων και μάλιστα καταθέσαμε όταν συζητιόταν αυτό το έκτρωμα βορύδι πρόταση τα κόμματα να κατεβαίνουν με συνδυασμούς στους Δήμους. Άρα το θέμα μας δεν είναι γιατί ο Δήμαρχος της Αθήνας θέλει να γίνει πρόεδρος στο κόμμα του. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ το κόμμα μας, το κόμμα σας είναι σε σύψη που εξελίσσεται. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ξέρουν. Αλλά το ζητούμενο είναι άλλο. Ναι. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ο Δήμος της Αθήνας θα έχει δήμαρχο υποψήφιο πρόεδρο, όταν γίνει πρόεδρος θα παραμείνει και δήμαρχος. Θα μας προκύψει όλα, βεβαίως όλα μέσα είναι στη συζήτηση, όλα μέσα είναι. Αλλά το ποιοι βγάζανε λόγους για το ακομάτιστο, για το αρκιδεμόνευτο, για το παραέξω να το θυμόμαστε. Όπως να θυμούνται και να πριν και ο καθένας στις ευθύνες του για το τι έλεγε επί του δευτέρου γύρου. Από εκεί και πέρα όμως το ερώτημα που θέτουμε είναι αν το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί για το ποιος θα διοικεί το Δήμο, με τι όρους θα τον διοικεί, αν θα τον διοικεί με όρους πλήρους απασχόλησης ή παράλληλης εργασίας, εάν διαμορφωθούν οι συνθήκες σε πάση περιπτώσει εκλογής του κυρίου Δημάρχου στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά εμάς, επειδή δεν μας αφορούν τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, καθόλου, γι' αυτό και δεν παίρνουμε. Δεν το καταλαβαίνει ο Δήμαρχος. Ωραία. Εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν το καταλαβαίνει. Δήμαρχε, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν το καταλαβαίνεις. Τα εσωτερικά του Δήμου. Ελάτε. Ναι. Περάσει στα δημοτικά. Στα δημοτικά τώρα. Θα περάσουμε στα δημοτικά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να ακούμε και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ακούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, κύριε Δημάρχε. Αλλά αν ο Δήμαρχος γίνεται στόχος επιθέσεων, με αφορά και εμένα. Τη δημοκρατική μου ευαισθησία, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε αυτές τις επιθέσεις. Πείτε μας ποιος επιτίθεται. Πείτε ποιος επιτίθεται. Γιατί έχουμε τρελαθεί με τα εκδοτικά συμφέροντα και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που όλοι τα επικαλούνται. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, ξέρω ότι έχετε και... Κλείνει τελεία. Πρώτον ενημερώσατε για το νέο ερώτημα. Κλείνει τελεία, θα επανέλθουμε. Να πω ότι πράγματι είχατε το τάκτ, να το πω έτσι, να ενημερώσετε ότι θα θέσετε το ζήτημα. Πράγματι ισχύει αυτό. Έτοιμα. Και μου είπατε επίσης ότι έχετε και 5-6 δημοτικά ζητήματα να θέσετε. Πράγμα το οποίο με ανησυχεί. Εγώ σας πρότεινα κάτι άλλο, χάνουμε χρόνο. Πρότεινα ο Δήμαρχος από την αρχή να πάρει το λόγο, να πει δύο λόγια, να πούμε και να τελειώσουμε το θέμα και να πάμε στα δικά μας. Δεν έγινε, ωραία. Πάμε τώρα, πάμε στα δικά μας. Εξάλλου σε αυτά θα επανέλθουμε με την έννοια ότι όταν σχολιάζουμε θέματα και εντός ημερησίας θα κάνουμε και πολιτικά σχόλια επί της πολιτικής αντιπαράθεσης που πλέον γίνεται. Κοιτάξτε, η Δημοτική Επιτροπή
ξανασυζήτησε και δεν κατέληξε για την παράταση του ωραρίου των ξενοδοχείων. Ενώ τον μπαρ στις οροφές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη που έχει μέσα από δικολαβίες, ερμηνείες, νομοθετικές τέτοιες και άλλες. Έχει ευθύνη για το ωράριο λειτουργίας και για το πόσο υποφέρει δεν υποφέρει ο Αθηναίος από τις ταράτσες των ξενοδοχείων. Και εξάλλου, αν δεν είχε ευθύνη, γιατί έρχεται και επανέρχεται το θέμα. Δεύτερο, έγινε κινητοποίηση και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτό που λέτε για τις τοπικές κοινωνίες, όταν οι τοπικές κοινωνίες κινητοποιούνται, μαζεύονται γονείς, πάνε σε ένα εγκατελειμμένο παρκάκι, στο παρκάκι Διάκου, στο 7ο διαμέρισμα, και ζητάνε η ξεχαρβαλωμένη παιδική χαρά να γίνει, να φροντιστεί το παρκάκι, να πάρουμε μια ανάσα ζωής. Καλό είναι να ακουμπάμε σε αυτές τις ανησυχίες και νομίζω ότι ακόμα και εκτός σχεδιασμών μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν. Τέλος, ανέφερα και προηγούμενα, επειδή διαβάζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς έρχονται μετά, διαβάζουμε για το microforest στην Αλεπότρυπα. Καλό είναι να γίνει και καλό είναι να το λέμε και στα ελληνικά, μικρό δάσος. Καλό είναι και αυτό. Αλλά δίπλα ακριβώς από το 1,3, από το 1,1 στρέμματα, υπάρχουν 8 στρέμματα, το είπα και πριν. Το παρκάκι της Γκράβας, πάνω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κάτω από το μικρό πευκόνα της Γκράβας. Τα παλιά ασβεστοκάμινα είναι του Δήμου, ανήκουν στο Δήμο, έχουν απαλωτριωθεί, τα είχαν σε εγκατάλειψη προηγούμενοι και συνεχίζετε την εγκατάλειψη κι εσείς. Διαμορφώστε αυτό το χώρο, διαμορφώστε ένα πνεύμονα ο οποίος ανήκει στο Δήμο και δέντρα μπορούν να φυτευτούν και να διαμορφωθούν και άλλοι χώροι αναψυχής σε αυτή τη γειτονιά που είναι σε πίεση.